Γεια σας παιδιά, με λένε Αλέξανδρο και ήθελα να σας μιλήσω για τη σχέση που έχω με τη μητέρα μου. Πιστέψτε με, έχω λόγο. Η αλήθεια είναι ότι δεν με συμπάθει πολύ σαν άτομο. Καλά φιλενάδα, πολύ όμορφη είσαι. Τα έχασες όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης. Να είσαι καλά φιλενάδα, αλλά αν έλεγες και τίποτα άλλο θα σου βάζω την καφετιέρα στον κόλο. Και δεν μου λες πού το έχεις το μωρό να το δω. Ποιο? Α, το μωρό! Το έβαλα εδώ πέρα για την παλάτζερ το τραπεζάκι, κοιτά! Πένα είναι. Και που λες, μερικές φορές το παίρνω και από εδώ και το βάζω εδώ πέρα στο παλάτζερ γιατί με τον αέρα κοπανάει το βράδυ και με ξυπνάει. Θέλω να δεις. Φέρνω εδώ το μωράκι. Συγχαίρεσαι, καταλαβαίνω κι εγώ. Περίμενα, το πάρω μόνη μου. Όπα! Κομπλέ! Να κοίτα! Το τσεκάρι στην όμιλα. Άλλη και μένει εκεί πέρα και το βράδυ σε κομπλέ. Πολλές φιλενάδα με βοήθησε πάρα πολύ και στη μετακόμιση. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι, δεν με θέλει καν. Πάντα έχω αυτή την υπόνοια. Αααα! Το βάζανο! Κράτα! Βγάζεσαι! Αααα! Νίκε! Είναι αγόρι! Τι είναι! Αγόρι! Πάρ' το πάλι μέσα! Δεν μπαίνει. Τελεία! Μαλάκα, βάλ' το! Άσε, το κάνω εγώ. Όπως σας έλεγα, η σχέση με τη μητέρα μου είναι κάπως δύσκολη. Βασικά η μάνα μου είναι ο διάολος. Ο εωσφόρος. Ο Dance with the Devil. Από τη μία υπάρχει ο εθνικός πατριωτικός κόσμος και από την άλλη κομμουνιστής. Εμφύλιο ρε! Εμφύλιο θέλετε! Εμφύλιο πάγετε! Συμφωνείτε! Καταπιάτε! Πολιάτε! Ας μείνουμε στις δουλειές του σπιτιού. Η αλήθεια είναι ότι το σουγκάρισμα είναι ο χειρότερος εχθρός μου. Η μάνα μου έχει μεγάλο δέσιμο με αυτό το πράγμα. Πολύ. Χειρότερα το κοιτέ στην ιστορία! Δεν πιστεύω να είσαι στο σαλόνι! Έχω σουγκαρίσει! Ναι, ρε μάνα, δεν είμαι. Τι κάνεις, ρε! Θα σέβεσαι. Η μάνα μου έχει μεγάλο θέμα με τη σχαμάρα. Συχαίνεται τα πάντα. Α, και εμένα. Έλα, έλα, έλα. Κάνε μια βολτίσα. Βέβαια, μερικές φορές το παράγανα κι εγώ. Μαλακισμένο! Γιατί δεν βάζεις το πικάρι ποτέ! Γιατί πετάς τα νερά κάτω, τα σκατώνα και τα μαζεύω εγώ! Συγγνώμη, μόνο! Τι κάνεις, ρε μάνα! Αλλά αυτές είναι στιγμές που σε μαθαίνω να έχεις πειθαρχία για να είσαι έτοιμος για τον κόσμο μετά. Όχι για τον άλλον. Αν και με τη μάνα μου για τον άλλον μιλάω. Είχε φτάσει η μέρα το γενεθλίο μου και ανυπομονούσα πολύ για το δώρο μου. Βασικά για ένα PlayStation. Με φωνάζει η μάνα μου, έλα κάτω! Πάω κάτω εγώ χαρούμενος, κοίτα ένα κουτί τυλιγμένο έτσι ωραία, λέω, θα καώ στο PlayStation ρε φίλε, θα καώ. Μέχρι που... Τι έχεις πουτάνα στρέμμα? Τι κάνεις? Γιατί είσαι στεναχωρημένος? Καλά, πες τη μανουλίτσα. Τι μέρα είναι σήμερα, ξέρω εγώ. Τι μέρα είναι? Χειρότερη μέρα της ζωής μου είναι, αλλά είναι τα γενέθλιά σου, αγοράκι μου.
Και νόμιζες ότι σε είχα ξεχάσει. Αυτό νόμιζες. Ναι, ρε, μάνα. Χαζούλη, ξέρεις πόσα λεφτά χάλασα για το δωράκι σου. Άσε, θα πάθεις πλάκα τώρα, κοίτα. Έχεις πλάκα. Ω, δεν το πιστεύω, ρε, μάνα, αλήθεια. Σου αρέσει, παιδάκι μου. Εννοείται, τι λες, ρε, μάνα, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Για σένα είναι. Καινούργια σκούπα! Ξέρεις πόσο γαμάτι είναι! Και σένα να φάει! Λοιπόν, βάλτε την πρίζα και πήγαινε να παίξεις για το σπίτι είναι πουτάνα! Άντε, σκούπισε! Γενικά πάντα με τη μητέρα μου και τα γενέθλιά μου είχα επεισοδιακές εμπειρίες. Από όσο μπορώ να θυμηθώ. Γεια σας, τι κάνετε καλά, είστε πολύ ωραίο το κούρεμά σας. Θέλω να σας πουλήσω αυτό εδώ το μωράκι. 5 μπουλάκια είναι και μια σοκοφρέτα. Κόψω χρονιά, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Δεν ξέρω, θα την κλείσεις. Λοιπόν, μπουρδέλα! Την προσοχή σας λίγο, για κοίτα! Σταμάτα ρε! Λοιπόν, μπράβο, κοίταμε! Λοιπόν, σήμερα το μπασταρδάκι έχει γενέθλια και είμαι γενναιόδωρη. Κάτσε, γιατί έχω τα μαλλιά στη μόνη μου. Λοιπόν, ανταλλάζω το μπασταρδάκι με ένα πολυμίξερ και 20 κάψουλες νεσπρέσο. Ποιος πού τις θέλει. Ακούμε λίγο. Μπορώ να αφήσω το μωρό σε αυτό το μίνι διάδρομο που έχουν τα ταμεία σας να κάνει λίγο τσουλήθρα μας και σκάσει. Πούρη φίλε, τι δώρο να μου έχει πάρει η μάνα μου άραγε. Λες να είναι κανένα PSP. Βασικά και κανένα παιχνίδι για το PlayStation ότι θα με χάλαγε. Ποιος αυτός! Ο παθαράβει το χαρτιστελημένο μαζί με η κυριούλα που μας πούλει στο σπίτι που πάει μέσα και κάνει το γιο της. Φίλε, θα πάρει την αστυνομία. Μα εγώ εδώ μένω. Τη μέρα είναι ψεύτη, αυτό το σπίτι είναι δικό μας, μας το πούλησε νόμιμα αυτή η κυρίουλα. Φύγε από εδώ, πάρε την αστυνομία σου είπα! Σκαθιάρικο, τι έγινε, είσαι λυπημένος, δεν ήταν αυτό που περίμενες. Τι να με ρε μάνα με αυτό που μου πήρες. Εντάξει, μωρέ, μην κάνεις έτσι, βρε, εδώ σε έχω, τώρα ήρθε από το ταχυδρομείο, γι' αυτό δεν στο είχα δώσει. Έλα, δικό σου. Μην το κουνάς πολύ όμως, άνοιξε το. Αμέ! Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο δωράκι που πρόσεχε πως το κρατάς. Ναι. Έτσι με βλάβια. Κοίτα, εδώ έχει ένα κουμπάκι. Ναι. Μην το πατήσεις όμως, θα σου πω εγώ πότε. Μόλις το πατάς, το βάζεις στο αυτάκι σου και σου μιλάει. Φοβερό εδώ. Λοιπόν, το περίμενε. Τώρα, όχι, περίμενε. Θα σου πω εγώ πότε θα το πατήσεις. Πάει. Έρχομαι. Σοβαρά τώρα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό που πήρε?